Γελάτε, αλλά ξέρετε, τώρα τελευταία έχει αρχίσει να συζητείται εντόνως το εξής. Επειδή είναι πάρα πολλά τα προβλήματα της Κέρκυρας και συσσωρευμένα προβλήματα και οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί από πολιτικούς, κόμματα και πολιτικούς είναι πάρα πολλές, θυμίζοντας ενίοτε και αυτή την ταινία με τον Κωνσταντάρα, με τον Μαυλό Γιαλούρο, λένε κάποιοι, χαμογελώντας, ότι ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μια έκτη λιτανία του Ιερούς Κοινώματος του Αγίου Σπυρίδωνος, μπας και έχει βάλει το χέρι του και διορθωθούν κάποιες ελάχιστες από εκείνες τις εκκρεμότητες, τις οποίες περιμένει η τοπική κοινωνία να λυθούν, να αντιμετωπιστούν ή τουλάχιστον να δρομολογηθούν για τη λύση τους. Θέλω από εσάς μια πρώτη ερώτηση σχετικά με την αξιολόγηση της πορείας της κυβέρνησης. Είναι αλήθεια ότι ο Πασόκ παρέλαβε μια δύσκολη πραγματικότητα, πρωτοφανή πραγματικότητα. Αλλά την ίδια ώρα, σε επίπεδο περιφέρειας και καθώς περνάει ο χρόνος, πληθαίνουν διαμαρτυρίες για ασυνέπεια απέναντι σε υποσχέσεις που δεν είναι για έργα θεμελιώδους σημασίας ή τεράστιων εξόδων, αλλά για έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την συνεπή διαχείριση του κυβερνητικού έργου. Μολύβι, χαρτί, απλά πράγματα. Υπολογισμοί αυτούς τους οποίους ο καθένας καταλαβαίνει ότι ένα νοικοκυριό μπορεί να κάνει στα πλαίσια των οικονομικών δύσκολων τα οποία βιώνει η χώρα. Άλιστα. Λοιπόν, σας άκουσα μέχρι τώρα και σκεφτόμουν όλη την εικόνα που δείχνει το κανάλι σας, που λέει θα έρθει ο υπουργός Τάδε, θα έρθει ο Τάδε υπουργός, θα έρθει ο βουλευτής υπεύθυνος της αντιπολίτευσης, θα έρθει μετά ο άλλος, που είναι το κράτος. Το κράτος, δεν είπαμε, που είναι ναι, το κράτος. Που είναι η κυβερνητική πολιτική. Μας επισκέπτονται, πολιτική. Πρέπει να σας πω, ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας επισκέπτονται υπουργοί, βουλευτές. Ναι, ναι, ναι. Είναι όλο αυτό, δηλαδή, αλλά. Υπάρχει ένα αλλά. Η ουσία. Η ουσία είναι. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ ωραία θέση που παίρνετε και θα έπρεπε να την ακούσουν οι νεοφιλελεύθεροι πολιτικοί. Οι οποίοι θέλουν να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα. Και να μην υπάρχει δημόσιο, να μην υπάρχει δημόσιο συμφέρον, να μην υπάρχει δημόσια παρέμβαση. Για παράδειγμα, άκουσα τον τουρισμό. Όλοι οι που έρθουν τουρισμό, ασφαλώς και κερδίζουν, γιατί ο τουρισμός ως βιομηχανία συμμετέχει με πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στο σχηματισμό του εθνικού πλούτου στο ΑΕΠ. Βεβαίως. Και καρπούνται ένα πολύ μεγάλο μέρος του εθνικού πλούτου. Όλοι όμως θέλουν δίπλα το κράτος. Απ' τη μία μεριά είναι νεοφιλελεύθεροι, δικά μας, και απ' την άλλη μεριά έλα και εσύ κράτος και βάλε. Τα λέω αυτά ιδιαίτερα, διότι δεν είναι το θέμα ότι βρέθηκε η κυβέρνηση Πασόκ σε μια δύσκολη συγκυρία. Υπάρχει την τελευταία δεκαετία μια φιλολογία και παραπάνω που ξεκίνησε από το Μητσοτάκη, που είναι ο κατεξοχήν αρχηγός του νεοφιλελευθερισμού, τώρα η κόρη του έκανε και κόμμα, όπου αυτοί θέλουν ο ιδιωτικός τομέας να καρπούνται τον πλούτο και να έχουν και ένα δημόσιο το οποίο καταγγέλουν κιόλας. Διότι φτάσαμε σε αυτή την κρίση εξ αυτής της αντιφάσεως οι νεοφιλελεύθεροι. Έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ηγεσία. Είναι όμως μια αντίφαση αυτό που λέτε. Μεγάλη. Ένα κομματικό στέλεχος του Πασόκ. Όταν η κυβέρνηση ακολουθεί άλλη γραμμή, αυτή ναι, ναι, ναι. Της νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Ναι, 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 ακούστε λοιπόν, διότι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 27 κυβερνήσεις, οι 23-24 είναι σκληρά δεξιές νεοφιλελεύθερες και επιβάλλουν μια γραμμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κυρίως το διευθυντήριο που έλεγε παλιά ο Μακαρίτης ο Ανδρέας Παπανδρέου, που το διευθυντήριο σήμερα είναι η Μέρκελ, σκληρά νεοφιλελεύθερη και η οικονομική της πολιτική θα έλεγα ότι δεν είναι απλώς νεοφιλελεύθερη δεξιά, άκρα δεξιά. Και ο Σαρκοζή σύμμαχος και οι υπόλοιποι γύρω-γύρω, Δανία, Φιλανδία, σκανδιναβικές χώρες, Αυστρία. Υπουργέ μου, είναι ωραία αυτά που λέτε, αλλά ναι, η κυβέρνηση του Πασόκ συνεργάζεται. Ακούστε να δείτε, κυβερνήσεις. Είναι σε ευθεία γραμμή. Ακούστε να δείτε. Και με τη Μέρκελ, οι κυβερνήσεις λοιπόν, οι κυβερνήσεις συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση λοιπόν έπρεπε να πάει σε μια σύγκρουση μαζί τους και να πει η πολιτική θα διευθύνει την οικονομία. Και όχι η οικονομία θα διευθύνει την πολιτική, γιατί εδώ έχουμε μια μεγάλη ήττα της πολιτικής. Πολλά χρόνια έχει πάρει τη ρεβάνση ο νεοφιλελευθερισμός. Και λέει, τι λέει ο νεοφιλελευθερισμός. Όχι συζήτηση για την οικονομία. Εσείς τώρα, τόση ώρα που σας άκουγα, πολύ σωστά μιλάτε για την οικονομία στο νησί. Αυτοί δεν θέλουν συζήτηση για την οικονομία, θέλουν συζήτηση μόνο για τους τρεις δείκτες της οικονομίας. Έλλειμμα, χρέος, πληθωρισμός. Τους έζησα 5 χρόνια στις Βρυξέλλες. Δεν θέλουν συζήτηση για την οικονομία που έχει 30 δείκτες, δηλαδή. Επιχειρήσεις, νοσοκομεία, υγεία, φράκτες, τουρισμός, παραγωγή, προϊόντα. Δεν θέλω να ακούν καμία.
θέσεις εργασίας, άκουσα έλλειψη στα νοσοκομεία εδώ, στο νοσοκομείο, εισοδήματα, κατανάλωση, ζήτηση, προσφορά. Δεν τους ενδιαφέρει για την οικονομία. Δημόσια οικονομικά. Έλλειμμα, κρέος, πληθωρισμός. Δηλαδή, δηλαδή κύριε Υπουργέ, εσείς είσαστε από άλλο κόμμα. Γιατί εγώ, δηλαδή, ειλικρινά, σας ακούω έτσι με έκπληξη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εμέσως πλησαφώς, καταγγέλλεται την πολιτική του Πασόκ. Αυτή είναι η άποψη του Πασόκ. Την οικονομία. Έρχεται λοιπόν όμως... Και το άλλο Πασόκ που είναι στην κυβέρνηση... Ακούστε, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη σε μια πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόζει τα δημόσια οικονομικά. Διότι υπάρχει ένα θέμα με το χρέος και το έλλειμμα που παρέλαβε και είναι πολύ μεγάλο. Και η κυβέρνηση διάλεξε έναν δρόμο που εγώ από πέρυσι, όταν άρχισε αυτή η συζήτηση, διαφώνησα. Είμαι από αυτούς που είπανε όχι στο μνημόνιο. Έχουμε άλλη άποψη. Αλλά αντιλαμβάνομαι όμως την κυβέρνηση που συμμάχησε ως κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ακολουθηθεί ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό για να βγει πέρα πρέπει να γίνουν περικοπές. Έγιναν λοιπόν μέχρι τώρα περικοπές κάτω στην κοινωνία, μείωση μισθών, μείωση συντάξεων. Δηλαδή για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε μείωση εισοδημάτων στην κοινωνία, στους μη έχοντες. Αλλάξαν οι εργασιακές σχέσεις. Αυτό είναι δηλαδή το σκληρό πρόγραμμα. Αυτές τις διαπιστώσεις που κάνετε εσείς, κυρία Τζουμάκα. Ναι, ναι. Δηλαδή το κόμμα του Πασό. Ακούστε, ακούστε. Αυτές λοιπόν. Ακούστε, γιατί δεν θα μου λέτε εσείς ότι. Αυτές τις διαπιστώσεις. Δεν είναι του Πασόκ αυτές. Είναι της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης. Ναι, ναι. Πώς είναι της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης. Μην νομίζετε από το 1974 ότι κυβέρνησαν τα κόμματα. Είχαμε κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυβερνήσεις Ανδρέα Παπανδρέου, κυβερνήσεις Μητσοτάκη, κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη, κυβερνήσεις Κώστα Καραμαλή και κυβέρνηση Γιώργο Παπανδρέου. Οι κυβερνήσεις δεν εφαρμόζουν τις πολιτικές των κομμάτων. Ο Παπανδρέου πέρυσι είπε ότι αυτή η πολιτική που κάνω είναι ιδεολογικά αντίθετη από την πολιτική του Πασόκ. Αυτό είναι γνωστό. Δεν είναι πολιτικές αυτές. Είτε Νέα Δημοκρατία είτε Πασόκ. Τα κόμματα ψηφίζει ο κόσμος. Ακούστε, ναι, ναι. Κόμματα δεν ψηφίζει τα πρόσωπα. Ακούστε. Δεν ψηφίζει τον Παπα-Κωνσταντίνου. Ακούστε κάτι, ξέρετε. Μην με ρωτάτε πράγματα που τα ξέρετε. Το Σύνταγμα δεν λέει ότι κυβερνάει κανένα κόμμα. Το Σύνταγμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δίνει εντολή σε αυτόν που πήρε την πλειοψηφία. Είναι η κυβέρνηση αυτό που πήρε την πλειοψηφία. Ο Πρωθυπουργός κυβερνάει τη χώρα μαζί με το Υπουργικό Συμβούλιο, όχι τα κόμματα. Εμείς, όταν πέρασε και άλλη κρίση στο Πασόκ, το 89, το 86 που έβαλε το πρώτο πρόγραμμα λιτότητας ο Ανδρέας Παπανδρέου, που είπε την μεγάλη υπόθεση στενοπός, που θα βγούμε από τη στενοπό και θα μπούμε σε μια άλλη περίοδο κλπ. Κλπ. Είχε πει έχουμε τα 5 κάπα. Κοινωνία, κόμμα, κοινοβούλιο, κυβέρνηση, κράτος. Εμείς λοιπόν οι σοσιαλιστές πρώτα απ' όλα είμαστε με την κοινωνία. Μάλιστα. Μετά είμαστε με το κόμμα, μετά είμαστε με το κοινοβούλιο, και γιατί μετά δεν είμαστε με την κυβέρνηση Πασόκ, και μετά είμαστε με το κράτος. Γιατί δεν καταγγέλλεται την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Παπανδρέου ακολούθησε μια πολιτική. Υπάρχουν ορισμένοι που διαφωνούν με αυτή την πολιτική. Δεν είναι θέμα καταγγελίας. Ήταν ότι μπορεί να υπάρχει άλλη άποψη. Η κυβέρνηση λέει δεν είχα άλλη δυνατότητα με την νεοφιλελεύθερη ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει έλλειμμα χρέος πληθωρισμός. Εμείς είμαστε με την οικονομία. Γι' αυτό ήρθα σήμερα εδώ. Έχουμε μια συνδιάσκεψη και λέμε να τελειώνει η ιστερία δημοσιονομική που εκπέμπουν τα κεντρικά κανάλια που έχουν εμπόριο φόβου, που κινδυνολογούν κάθε βράδυ. Δεν είναι πια μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι μέσα μαζικής εξαπάτησης. Και στείλουν όλο αυτό το γαϊτανάκι. Κύριε Υπουργέ, προσέξτε με. Χώρα... Κατανοητό αυτό που λέτε, αλλά εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που 1,5 χρόνο διαχειρίζεται τις δημόσιες υποθέσεις και από την πρώτη στιγμή βρέθηκε μπροστά σε ένα κλίμα κινδυνολογίας, παραπληροφόρησης, ενίοτε συκοφαντίας. Είναι όμως τα ίδια μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ανέχτηκε, δημιούργησε και υποστήριξε. Το κόμμα δεν είναι βέβαιο αυτό. Με χιλιάδες παραδείγματα. Τα μέσα δεν τα έχει η κυβέρνηση. Με χιλιάδες παραδείγματα. Τα μέσα τα έχει η Λούμπεν μεγαλοαστική τάξη. Η ολιγαρχία της χώρας. Ναι, αλλά το κόμμα σας, προφανώς, μου λέτε τώρα, ή με οδηγείτε σε συμπέρασμα, να σκεφτώ ότι το κόμμα σας δεν λειτουργεί. Δεν υφίσταται κόμμα. Κάντε διότι λάθος. Αν λειτουργεί το κόμμα, τότε ο κύριος Παπακωνσταντίνου, ο κύριος Χιτήρης, ο πατριώτης μας, ο κύριος Γερουλάνος, θα πρέπει να βρεθούν ενώπιον της κομματικής διαδικασίας, όπου το κόμμα θα θέσει αυτά τα θεμελιώδη ερωτήματα τα οποία θέτεται. Τα έχουμε συζητήσει εμείς στο Πασόκ αυτά. Πού τα συζητάμε κάθε μέρα. Πού τα αλλά συζητήσεις. Το Πασόκ δεν ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε η κυβέρνηση. Είδατε προχθές ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θέλουν εκλογές. Είδατε ότι θέλουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Η ολιγαρχία θέλει κυβερνήσεις συνεργασίας. Θέλει να κάνει τη δουλειά της τώρα. Λέτε για τη δημοσκόπηση της GPO, γι' αυτό λέτε. Και για τις δημοσκοπήσεις και όλο το παιχνίδι που στείλουν. Στείλουν παιχνίδι πρώτων εκλογών κάθε μέρα. Λέτε τις εφημερίδες σήμερα. Ωραία. Στείλουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Γιατί θέλουν να κάνουν τις δουλειές τους. Θέλουν να λαθυραγωγήσουν τη χώρα. Έχουν τα μέσα λοιπόν και κινδυνολογούν κάθε βράδυ. Δεν μπορεί ένα κόμμα, δυστυχώς,
Και ελέγχουν και τους πολιτικούς. Ελέγχουν μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Άρα καταγγέλλεται δηλαδή ουσιαστικά. Δείτε τα πρόσωπα από κάθε καταγγέλλεται ουσιαστικά συντρόφους σας. Όχι, βλέπω, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα καταγγελίας. Δείχνετε θέμα ότι ανάγνωση. Κάποιοι συνεργάζονται. Ακούστε, εσείς θέλετε. Με τη μεγαλοαστική τάξη. Ακούστε αυτό κάτι. Λέτε. Ακούστε κάτι. Υπάρχει ένα θέμα και με εσάς. Ως δημοσιογράφοι παλιά ήταν η είδηση αν ο σκύλος. Δαγκώσει άνθρωπο. Είναι γνωστό μάθημα αυτό. Ναι. Τώρα λοιπόν ξέρετε ποια θα είναι η είδηση. Ότι δαγκώνετε τον εαυτό σας. Το λέω αυτό σοβαρά. Δαγκώνετε τον εαυτό σας. Και όχι μόνο εσείς. Όλοι όσοι έχουν μια πολιτική και ένα συμφέρον να οδηγούν την συζήτηση προς μια ορισμένη κατεύθυνση συμφερόντων. Μισό λεπτό. Λοιπόν, να το κάνουμε, έχουμε, να λοιπόν, το κάνουμε ακούστε, πιο σαφές. Κύριε Υπουργέ, ακούστε. Το να λέτε ότι ένα κόμμα σήμερα, ακούστε οποιοδήποτε κόμμα, ότι μπορεί να ελέγξει τα μέσα ενημέρωσης είναι ψέμα. Το να λέτε μια κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει τα μέσα ενημέρωση είναι ψέμα. Ανεβάζουν και κατεβάζουν πρόσωπα. Να σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Ναι. Ωραία. Έχουμε ένα ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, του οποίου η σύνδεση έχει λήξει. Η διάρκεια ζωής της. Το θέμα βρίσκεται στην επικαιρότητα 2 χρόνια τώρα, επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ υπόσχονταν μια ρύθμιση του τοπίου σε επίπεδο νομοθετικό. Απολύτως τίποτε. Οι άδειες των περιφερειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης εκκρεμούν. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, εσείς που είστε διεισδυτικός στη σκέψη, ότι η εκκρεμότητα στην αδειοδότηση των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι μια ιδιότυπη ομοιρία του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Σήμερα, κύριε Τζουμάκα, για να δηλώσει κανείς δικηγόρος, έδωσε γιατρός, προσέξτε με, πρέπει να έχει κάνει σχετικές σπουδές, να έχει πάρει μια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Σήμερα, στο δικό μας χώρο, ο καθένας μπορεί να δηλώσει δημοσιογράφος. Μπορεί να βαρβαρίζει ως προς την ελληνική, μπορεί να παραπληροφορεί ως προς την ουσία της είδησης, να μην αντιλαμβάνεται την ουσία των ζητημάτων και να οδηγεί σε ένα φαινόμενο υπερπληροφόρησης που είναι παραπληροφόρηση. Συμφωνώ. Και για όλα αυτά το κόμμα σας έχει θεμελιώδη ευθύνη. Αφήστε το κόμμα. Εγώ μιλάω το για κόμμα μιλάω. Ακούστε, το κόμμα που ανέδειξε κυβερνήσεις. Δεν χρεώνεται το ΠΑΣΟΚ της πολιτικής κυβέρνησης. Λοιπόν, έχουμε σε πράγματα με την κυβέρνηση που συμφωνούμε και πράγματα που διαφωνούμε. Θα σας πω όμως κάτι πολύ βαρύτερο. Mm-hmm. Από το 89 όταν πήραν προσωρινές άδειες μέχρι τώρα έχουν περάσει 22 χρόνια. Μάλιστα. 22 χρόνια η ολιγαρχία κατέχει προσωρινές άδειες και πέρασαν 3 πρωθυπουργοί. Μάλιστα. Και αυτοί κυριαρχούν πάνω στην πολιτική. Έχουμε ήττα της πολιτικής. 3 πρωθυπουργοί δεν σήκωσαν κεφάλι για να τους δώσουν μόνιμες άδειες για να καταλήξουν αυτό το θέμα. Ο Μητσοτάκης, ο Σιμίτης, ο Κώστας Καραμαλής και τώρα 4ος πρωθυπουργός. Και ο Παπανδρέου. Μην το ξεχνάτε. Αυτή είναι η πολιτική αλήθεια. Και ο Παπανδρέου, κύριε. Ότι έχουμε ήττα της πολιτικής, ότι πρέπει επιτέλους να σηκωθούν οι πολιτικές ηγεσίες και να πούν εμείς διευθύνουμε τη χώρα. Ωραία. Εμείς διευθύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Εμείς διευθύνουμε αυτό την είναι μεγάλο κεφάλαιο. Έχουμε λοιπόν κύριε, μεγάλη σύγκρουση. Να μην πάμε όμως εκεί πέρα. Να εκεί πάμε είναι και το θέμα. Μιζέρια. Εκεί είναι το θέμα. Γι' αυτό και βλέπετε την εκκρεμότητα τώρα πολύ σωστά που τη διαπιστώνει 18 μήνες. Ότι δεν ρυθμίσαν αυτά τα θέματα. Ότι το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο είναι σε μια κατάσταση αυτή που περιγράψατε. Ότι οι προσωρινές άδειες είναι όπως περιγράψατε. Γιατί δεν καθαρίζει το παιχνίδι. Στείλουνε παιχνίδια πολιτικά κάθε βράδυ. Δεν βλέπει τόσο καιρό τι εμπόριο φόβου κάνουνε. Να βάλουμε μια σηκώνει κανένα στο κεφάλι απάνω να πει μέχρι εδώ. Να βάλουμε μια άνω τελεία. Να ζητήσω την κατανόησή σας γιατί πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Κυρίες και κύριοι, θυμίζω το σχόλιο και την παρατήρησή σας πάντα με SMS, λάμδα Α, κενό το μήνυμά σας στο 54%. Σε πολύ λίγα λεπτά με τον κύριο Στέφανο Τζουμάκα, τον πρώην υπουργό, κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας, τον λόγο αντίλογο, μας θυμάει απόψε με την παρουσία του. Λόγος αντίλογος. Μέρος δεύτερον, κυρίες και κύριοι, απόψε στην εκπομπή μας φιλοξενούμε τον κύριο Στέφανο Τζουμάκα, ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ένα κορυφαίο στέλεχος της κεντρικής πολιτικής κοινής. Ένα πολιτικό που μας έχει συνηθίσει και για την οξύτητα του λόγου του και για την τόλμη του λόγου του. Και αυτό σπανίζει, κύριε Υπουργέ, στην πολιτική και κοινωνική μας πραγματικότητα. Μερικές φορές λέμε τα πράγματα με φιωριτούρες έναντι αυτών που θα πρέπει να πούν και ίσως και αυτό να είναι και η ουσία της παθογένειας. Και είναι καλό αυτό, διότι σπανίζουν οι πολιτικοί αυτοί. Ναι. Θυμίζω λοιπόν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις Διονύση για μία ακόμη φορά με SMS, λάμδα α, κενό το μήνυμα των τηλεθεατών στο 54%. Ήδη, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω ότι έχουμε αρκετά μηνύματα στη βάση ότι το ΠΑΣΟΚ υποσχέθηκε και πρέπει τις υποσχέσεις του να τις στηρίσει. Και εγώ θα ήθελα να σας πάω σε πολύ πιο μικρά πράγματα που σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας γίνονται πιο εύκολα αντιληπτά για αυτό που λέμε παθογένεια της πολιτικής. Εμείς σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας συζητάμε πράγματα της καθημερινότητας. Απλά, ίσως πολύ μακράν της λογικής και της σκέψης και της καταδεκτικότητας ενίοτε,
μεγαλόσχημο μιας κυβέρνησης. Αλλά είναι θεμελιώδους χαρακτήρα και για την κοινωνική μας πραγματικότητα, αλλά και για το ύφος της κυβερνητικής εξουσίας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα και θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Έχουν υπάρξει καταγγελίες για τον οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας, για έργα που εκτελεί από εργολάβους, από συμμετέχοντες επαγγελματίες σε διαγωνισμούς. Η διοίκηση του οργανισμού Λιμένα δεν απαντά. Με σχετικά ερωτήματα έχουμε ζητήσει απαντήσεις από το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής που έχει γίνει ο αρμόδιος φορέας. Φωνή βοώντος εν διερήμου. Καταλαβαίνετε ότι δεν πάει ο πολίτης να κρίνει και να αξιολογήσει το σύστημα της διαπλοκής στα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατία μας. Αλλά σε μια περίοδο που του κόβουν το μεροκάματο, ακούει τις καταγγελίες και αναρωτιέται αν υπάρχει κυβέρνηση. Αυτό το ύφος θέλω να μου σχολιάσετε. Και αυτό το σύστημα λειτουργίας μιας κυβέρνησης. Λοιπόν, υπουργός είναι ο κ. Διαμαντίδης. Ναι, πιάσατε πάλι πολιτικής. Θέμα. Σύντροφός σας, συναγωνιστής σας, συνοδοιπόρος σας. Δεκαετίες ναι. Τώρα πια. Γελάτε, αλλά είναι αλήθεια. Ακούστε να σας πω. Πιάσατε πάλι θέμα που έχει σχέση με τις κρατικές δραστηριότητες. Όπως θα έχετε ακούσει, γιατί βλέπω ότι έχετε ενημέρωση άμεση και κοφτερή. Το παλεύουμε κι εμείς. Λοιπόν, όπως και εσείς. Το ελληνικό δημόσιο κάνει στάση πληρωμών, πανελλαδικά έχει να πληρώσει εργολαβίες πάνω από 10 δις. 10 δις, μιλάμε τώρα δεν είναι εκατομμύρια. 10 δις. Αυτό είναι κεντρικό θέμα. Δηλαδή πάλι γυρίζουμε στο μοντέλο ανάπτυξης. Ένας λόγος που μας έφερε εδώ σε αυτή την κρίση σήμερα, τη δημοσιονομική, την κρίση χρέους και την κρίση δανεισμού, είναι το μοντέλο ανάπτυξης. Τι έκανε η χώρα? Διέλυσε την παραγωγική βάση. Αν πρέπει να αποδώσουμε ευθύνες στους 5 προηγούμενους πρωθυπουργούς, γιατί οι πρωθυπουργοί γυβερνάνε τη χώρα, είναι πρωθυπουργικό κεντρικό το σύστημα και καιρός να αλλάξει. Σωστό. Λοιπόν, τι θα δούμε? Παραγωγική βάση διάλυση. Θα πάρω ένα τομέα. Τα αγροτικά προϊόντα. 6,5 δις δίνει η χώρα για να εισάγει αγροτικά προϊόντα. Χώρα που ήταν αυτάρτης. 500 κτηνοτροφικά προϊόντα καταναλώνει η χώρα και 10 μόνο παράγει. Τα 490 εισάγονται. Διάλυση παραγωγικής βάσης. Και οι 5 πρωθυπουργοί. Δεύτερο. Φοροδιαφυγή. 40 δις το χρόνο. Συν τη φοροδιαφυγή, συν τα πάρτι στα νοσοκομεία και τα άλλα, μας κάνουν 1,5-3 εκατομμύρια. 4 φορές το δημόσιο χρέος. 4 φορές το δημόσιο χρέος. Εκεί είναι η υπόθεση. Και πού πήγαν όλα αυτά? Δημόσια έργα. Φτιάξαμε έναν 4ο τομέα της οικονομίας, ενώ είχαμε πρωτογενή τομέα της οικονομίας αγροτικά, δεύτερο γενή, πρώτη και δεύτερη μεταποίηση βιομηχανία, τρίτο γενή υπηρεσίες. Φτιάξαμε έναν 4ο τομέα, επειδή το είπε το London School of Economics το 1990, ότι αυτός είναι ο νέος τομέας της οικονομίας, νέα οικονομία, οι υποδομές. Έλατε στην Αθήνα, δείτε τα τέρατα των υποδομών, τσιμέντα ατελείωτα, Ολυμπιακό Αγώνες ατελείωτοι, μεγάλοι δρόμοι ατελείωτοι και τώρα νεκρή πολύ η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Δεν κυκλοφορεί κανένας σε αυτή την τσιμετοβιομηχανία, με ατζίμητη χαρτοβιομηχανία και μαζί με τους ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτό ήταν το σύμπλεγμα. Οπότε τώρα δεν υπάρχουν πια στον κρατικό προϋπολογισμό δυνατότητες να έρθει να αποπεραθεί το έργο που λέτε στο λιμένο βραχίωνα εδώ στην Κέρκυρα. Και βγαίνει μπροστά τώρα υπεύθυνος ο Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων. Όχι, όχι, αυτός, να απαντήσει. Κύριε Υπουργέ, ο Υπουργός κύριε είναι Υπουργέ, ένας. Προσέξτε με. Ο Υπουργός, πάρα πολύ. Ακούστε, ο Υπουργός δεν μπορεί, είναι ένας. Πείσει, όχι, όχι. Το ύφος και το είδος εξουσίας είναι θεμελιώδης υπόθεση. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όταν χτυπήσει τηλέφωνο ο αρχισυντάκτης του ΜΕΚΑ στον κύριο Διαμαντίδη, είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Διαμαντίδης θα σπεύσει να απαντήσει. Να τον πάρει τηλέφωνο ο ίδιος και να τον ενοχλήσει αν δεν το βρει. Δεν μπορεί το περιφερειακό μέσο μαζικής ενημέρωσης για θεμελιώδεις υποθέσεις τοπικής κοινωνίας να επιβαρύνει απάντηση και να έχουμε ύφος βαρώνων. Είπατε ότι οι κυβερνήσεις ασκούν εξουσία. Σας άκουσα τη λέξη, είναι κρίσιμη λέξη. Ναι, βεβαίως, δεν γνωρίζω καμία κυβέρνηση από το 1974 που να άσκησε εξουσία στην Ελλάδα. Μάλιστα. Διακυβέρνηση ασκούν οι κυβερνήσεις. Τροχονόμοι που διευθύνουν την κυκλοφορία της εφταετίας. Την εξουσία την έχουν αυτοί που προείπατε. Θα πάει και θα απαντήσει στην εξουσία ο Υπουργός. Είδατε. Την εξουσία. Την εξουσία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχει άρχουσα τάξη. Δεν την έχουν οι κυβερνήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει να σας πω και κάτι. Θυμάμαι επί Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Ψωμιάδης από τη Θεσσαλονίκη κατηγορούσε συνέχεια το σουφλιά. Γιατί δεν έκανε κάποιο έργο. Ο σουφλιάς όμως δεν είχε προϋπολογισμό. Ο υπεύθυνος ήταν αυτός που ήταν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και είχε το ΕΣΠΑ, το κοινοτικό πλαίσιο σύλληψης. Ήταν γνωστό αυτό. Λοιπόν, δεν είχε ο άνθρωπος ταμείο. Δεν έχει ταμείο ο Υπουργός Θαλασσών. Δεν έχει καμία τέτοια δυνατότητα. Το ταμείο
Το έχει ο υφυπουργός από τη Λάρισα, ο Σαχινίδης. Αυτός έχει το ταμείο για όλους τους υπουργούς. Δεν έχει ταμείο ρέπας που έχει τις υποδομές και τα δημόσια έργα. Κύριε Υπουργέ, δεν έχει ταμείο ο άλλος υπουργός. Εγώ θα σας ρωτήσω το εξής, κύριε Υπουργέ. Εσείς να είμαστε σαφείς. Το δημόσιο ταμείο είναι στον υφυπουργό δημοσίων οικονομικών. Είστε ένα υψηλό βαθμό κομματικό. Και αυτό συνέβαινε πάντα τα τελευταία 30 χρόνια. Έχετε περάσει από υπουργικούς τόκους. Όμως, ο πολίτης αντιμετωπίζει προβλήματα. Και σε αυτό που θα ήθελα... σημαντικότερο ζήτημα σήμερα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα καθημερινά προβλήματα. Ωραία. Το περνάμε έτσι, φτιάχνουμε εκπομπές, είναι το μεγαλύτερο θέμα στρατηγικής. Εγώ δεν θέλω... Δεν είναι τακτικό θέμα καθημερινό. Δεν κάνω το ερώτημα είναι αυτό έτσι. Είναι θέμα στρατηγικής, δηλαδή για τη συζήτηση. Τεράστιες δαπάνες. Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να σχολιάσετε. Ξέρω ότι εσείς δεν είστε στην εκτελεστική εξουσία, αλλά είστε ένα υψηλό. Γνωρίζω την εκτελεστική εξουσία. Ωραία, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν προβλήματα. Προσλήψεων στο νοσοκομείο. Τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει τι και πώς και με τι τρόπο θα βρει ο υπουργός να φέρει γιατρούς. Είμαστε όμως σε μια κρίση και τώρα ο πολίτης θα αντιληφθεί τι σημαίνει οικονομική κρίση, πώς οι πολιτικοί τύθηκαν από την οικονομία και ποια οικονομία, τη χαρτοβιομηχανία, την οικονομία του αέρα, αέρα κοπανιστό. Ξέρετε, ο πλούτος φέτος στον πλανήτη του 1910... Εγώ δεν διαφωνώ με αυτά που λέτε, κύριε Τσουμάκα. Έχεις, μα ακούστε. Ο πλούτος στον πλανήτη του 1910, πριν 6 μήνες δηλαδή, ήταν 63 εκατομμύρια δολάρια. Αυτές οι συμμορίες, Goldman Sachs, Poor's, χρηματιστηριακές, τράπεζες που κατέρευσαν, κατέχουν στα χέρια τους. Εγώ λέω ότι γίνεται ακούστε, ένα ακούστε, παιχνίδι. Ακούστε, γίνεται κατέχουν, παιχνίδι, ωραία. Ακούστε, κατέχουν 903 και εκβιάζουν τώρα κυβερνήσεις για 53 διεθνές χρέος στο δημόσιο. Πείτε μου λοιπόν, ναι, να κλείσει το νοσοκομείο εδώ. Όχι, δεν θα κλείσει. Αυτό το νησί. Αλλά θα πάει πίσω. Πώς? Διότι θα πάει πίσω. Πώς θα λειτουργήσει η περίθαλψη. Πώς θα λειτουργήσει ένα νοσοκομείο καινούργιο. Ακούστε. Αυτά είναι σε κάθε νόμο. Θα πάει πίσω τώρα για μια περίοδο. Διότι κάνει περικοπές η κυβέρνηση. Διότι εφαρμόζει πρόγραμμα λιτότητας των νεοφιλελεύθερων. Μάλιστα. Της κυρίας Μέρκελ, του κυρίου Σαρκοζή, του καγκελάριου της Αυστρίας. Αυτό που καταγγέλλετε εσείς σήμερα όμως. Ναι, ναι. Το καταγγέλλετε. Ναι, γιατί είμαστε αντίθετοι. Μάλιστα. Είμαστε αντίθετοι με αυτή την πολιτική. Ποιοι είναι αντίθετοι, για να το καταλάβω, γιατί... Είμαστε πάρα πολύ... Αύριο θα με ρωτήσουν. Πάρα πολύ. Πρώτος... Ποιοι είναι αντίθετοι, κύριε Υπουργέ. Δείτε προχθές το Υπουργικό Συμβούλιο πώς συμφωνεί. Συντροφή σας είναι στην κυβέρνηση, ακούστε να δείτε κάτι. Εμείς λοιπόν έχουμε την αντίφαση ότι πρέπει να φέρουμε σε πέραση ένα μονεταριστικό πρόγραμμα με το οποίο δεν είναι ούτε στην ιδεολογία μας, ούτε στις αρχές μας. Αλλά είμαστε και χώρα. Είμαστε και κυβέρνηση και είμαστε σε μια περίοδο που κυριαρχούν οι νεοφιλελεύθεροι και οι δεξίοι σε όλη την Ευρώπη. Για να τραβήξουμε όλο το καζίκι τώρα λοιπόν. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, αλλά εσείς δεν είστε από άλλο κόμμα, κύριε. Είμαστε Πασόκ, δεν είμαστε από άλλο κόμμα. Έχουμε κυβέρνηση και κόμμα. Ο πρόεδρος είναι του Πασόκ. Βεβαίως. Ο πρωθυπουργός. Βεβαίως και είναι αναγκασμένος να τραβήξει αυτή την πολιτική. Ναι, αλλά οι άλλες φωνές, κύριε Υπουργέ, οι άλλες οι διαφορετικές φωνές στιγματίζονται και μάλιστα με τρόπο ο οποίος όχι είναι απλά ηχηρός, είναι προσβλητικός και για τα στοιχειώδη δημοκρατικά ιωθώτα της κομματικής σας λειτουργίας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, σας παρακαλώ πολύ. Εδώ μας είπανε ότι θα γίνουν πραγματικές κομματικές διαδικασίες για τα πρόσωπα που θα υποστηριχτούν εν ώψη των καλλικράτιων εκλογών. Και τελικά αποφάσισαν να κομπλάβει την τελευταία στιγμή. Ναι, δεν τα είδατε και είδατε και το αποτέλεσμα. Βεβαίως τα είδα. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι αυτή η εσωκομματική σύγκρουση αναπαρήγαγε μια κοινωνική σύγκρουση η οποία είναι εις βάρος κοινωνίας και επόμενη, η οποία δεν μπορεί να βάλει σε πρώτο πλάνο ζητήματα σαν αυτά τα οποία θέτεται. Διότι πια οι προσωπικές διαφωνίες και οι προσωπικές αντιπαραθέσεις κυριαρχούν στον κοινωνικό μας διάλογο. Τι είπε ο Ζινιάτης, τι είπε ο Τζουμάκας, τι είπε ο Καλούδης, τι είπε ο Μπεριάτος. Και όχι η συμπεριφορά μιας κομματικής λειτουργίας, η οποία δεν δικαιολογεί, κύριε Υπουργέ, αυτό το οποίο μου είπατε προηγουμένως. Ποιο δηλαδή. Δηλαδή, όταν η κομματική λειτουργία είναι προσβλητική για τα κομματικά μέλη, σημαίνει ότι αυτό το κόμμα δεν έχει μια συνείδηση σοσιαλιστική, αλλά έχει πια αφομοιωθεί από αυτό το μονεταριστικό μοντέλο στο οποίο δεν αναφερθήκατε. Όχι. Από τους νεοφιλελεύθερους. Ναι, ναι, αυτό είναι θέμα. Δεν αφομοιωθεί. Έχουμε, ακούστε, εμείς έχουμε μια τέτοια πλευρά στο ΠΑΣΟΚ. Έχετε τάσεις. Τους λέμε, ακούστε. Φυγής προς τα δεξιά. Ναι, ναι, τους λέμε σοσιαλφιλελεύθερους. Έτσι. Όμως θέλω να πω στον συνάδελφο σας πριν που έκανε την παρατήρηση που έχει δίκιο. Όταν δεν τηρούνται κανόνες και διαδικασίες, ανεξάρτητα από το ιδεολογικό θέμα, το ΠΑΣΟΚ καταρχήν δεν είχε ποτέ ιδεολογική ενότητα. Πάντα είχε δύο μεγάλα ρεύματα. Από το 1974. Το 1974 ήταν οι κεντρώοι και οι σοσιαλιστές.
Μετά ήταν οι σοσιαλιστές και οι σοσιαλδημοκράτες. Τώρα είναι οι σοσιαλιστές και εξυγχρονιστές. Και λίγο σοσιαλφιλελεύθεροι. Λοιπόν, δεν ήταν το ιδεολογικό ζήτημα, ήταν οι κανόνες. Εδώ στην Κέρκυρα, σωστά παρατηρήσατε, δεν τηρήθηκαν οι κανόνες. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ήττα στις δημοτικές εκλογές και στα Ιόνια νησιά. Δεν τις στήρισαν τους κανόνες ορισμένα στελέχη μας στα πλαίσια των διαφορών που υπάρχουν. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα λοιπόν έχουν βγάλει όλα τα συμπεράσματά τους. Και γι' αυτό πάμε σε μια ενότητα γύρω από ένα κεντρικό θέμα. Και λέμε να τελειώνει η προπαγάνδα γύρω από τα δημοσιονομικά έλλειμμα χρέους πληθωρισμός. Ας την κάνει το κεντρικό σύστημα της ολιγαρχίας με τα κανάλια του. Και εμείς να γυρίσουμε στην οικονομία. Και γι' αυτό κάνουμε την ανάπτυξη. Την συνδυάσκεψη για την ανάπτυξη. Γιατί τι βγάλαμε ως συμπέρασμα και το ξέρουμε παλιά. Χώρα που δεν παράγει, χώρα που δεν φορολογεί, δεν μπορεί να πληρώνει ούτε χρέος ούτε έλλειμμα. Χωρίς να συνεχίσουμε την παραγωγική διαδικασία στη χώρα δεν πάμε πουθενά. Είμαστε κρεμαστοί κήποι στον αέρα. Τέλος λοιπόν αυτή η πολιτική, ας συνεχίζεται η προπαγάνδα και εμείς γυρίζουμε στην πραγματική οικονομία, στην κοινωνία. Και λέμε ότι πρέπει σε κάθε νομό και κάθε τομέα όπως είναι η Κέρκυρα να δούμε τι θα παράγεται στον πρωτογενή τομέα, τι θα εξάγεται, ποια θα είναι η ποιότητά του, τι θα γίνει με την μεταποίηση, ποιος θα είναι ο τουρισμός η ποιότητα. Ποια θα είναι μια ανταγωνιστικότητα σε βάθος και όχι μια πρόσχερη ανταγωνιστικότητα που λένε όλοι για την ανταγωνιστικότητα. Πώς θα επεκτείνουμε περαιτέρω την παραγωγικότητα, γιατί έχουμε ήδη ισχυρή παραγωγικότητα. Και τέλος, πώς θα παράγουμε καινούριο πλούτο. Και γιατί χώρα... δεν θα κάνετε αυτές τις προτάσεις, κύριε Υπουργέ, γιατί τις κάνετε στην κυβέρνηση. Πού? Στην κυβέρνηση. Μα έχουμε απόψεις. Από... κάνετε λάθος. Στους συντρόφους. Τι λέτε, κάθε μέρα έχουμε. Σε ποιον ακούστε, να το πω δηλαδή. Κάθε μέρα έχουμε αυτή τη συζήτηση. Γυλάμε να γυρίσουμε τη στροφή. Ο Παπανδρέου, προχθές το Υπουργικό Συμβούλιο, είπε είναι μέσον τα δημοσιονομικά. Κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εγκαλούνται οι άλλοι μισοί υπουργοί γιατί δεν ακολουθούν ή μάλλον διαμαρτύρονται για το μνημόνιο. Ακούστε να δείτε. Να μπουν στον ορθό δρόμο. Ακούστε. Λοιπόν, ένα τμήμα της κυβέρνησης ασχολείται με τα δημοσιονομικά. Υποχρεωτικά. Όλες τις κυβερνήσεις. Από το 1975. Όλες τις κυβερνήσεις έχουν ένα τμήμα τα δημοσιονομικά. Εδώ τι έγινε τώρα. Το κάναμε όλη την κυβέρνηση δημοσιονομικά. Γιατί τώρα οι πραγματικοί, οι υπουργοί που θα τραβήξουν την οικονομία μπροστά είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης που θα έρθει μεθαύριο εδώ, όπως είπατε. Είναι ο Υπουργός Τουρισμού. Είναι ο Υπουργός Ενέργειας. Και είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτοί οι τέσσερις θα τραβήξουν μπροστά την ανάπτυξη. Εκεί θα παιχτεί το στοίχημα της χώρας. Εάν η χώρα δεν αναπτύξει την παραγωγή της, δεν αναστηλώσει την παραγωγή. Να φτάσει μέχρι εκεί. Διότι εδώ δεν έχει. Θα είμαστε σε διαρκή κρίση. Για να βγούμε από την κρίση, εμείς ορίζουμε ως στρατηγική εξόδο από την κρίση την ανάπτυξη. Τέλος η συζήτηση οι άλλοι. Αρκετά την ιστερία. Ας την πάρουν οι συνάδελφοί σας κάθε βράδυ στα δελτία των 8 που εμπορεύονται τον κίνδυνο, το φόβο και τα λεφτά πώς θα πουλήσουν και πώς θα αγοράσουν οι επιχειρηματίες. Αυτό τους νοιάζει πλέον τώρα. Αλλά δεν είναι απολύτως. Μαυραγωρήτικες πολιτικές. Μισό λεπτό, Σπύρο. Αυτή η μιζέρια που υπάρχει, μισό λεπτό, γιατί... Τη μιζέρια την αναπαράγουμε. Σας ακούω ειλικρινά και εκπλήσωμαι, διότι μου δίνετε μια εικόνα ενός άλλου κράτους. Μια σαν της κυβέρνησης σας. Κοιτάξτε, είναι δύο στρατηγικές. Σε όλες τις χώρες η διένεξη είναι ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν την οικονομία και σε αυτούς που μιλάνε για τα δημοσιονομικά. Για τα δημοσιονομικά συνήθως μιλάνε συντηρητικοί, για την οικονομία μιλάνε προοδευτικοί. Και εμείς θέλαμε οικονομία, λέμε, παραγωγή προϊόντων στην γεωργία. Παραγωγή προϊόντων στη μεταποίηση. Καινοτομία, τεχνολογίες, υπηρεσίες, θέσεις εργασίες, εξαγωγές, εισοδήματα. Τα ακούσατε καμιά συζήτηση στα τελευταία 15 χρόνια. Δεν ακούγατε πριν. Κύριε, ακούστε, δεν ακούγατε. Θα τρελαθώ δηλαδή. Δεν ακούγατε το ίδιο. Το Πασόκ δεν είναι στην εξουσία, κύριε Υπουργέ. Το Πασόκ δεν είναι στην εξουσία. Και δεν τα κάνει. Και δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα. Αυτό ξεκινάμε να κάνουμε. Πότε θα κάνει. Διότι έπρεπε να εξασφαλίσουμε το χρέος. Χωρίς, να σας πω κάτι, ξέρετε καμία χώρα μπορεί να προχωρήσει χωρίς δημοσιονομική σταθερότητα. Ήταν προϋπόθεση. Χρειαζόταν δημοσιονομική σταθερότητα. Εκεί έχουμε διαφωνίες. Άλλοι λέγανε ότι μπορεί να γίνει χωρίς το μνημόνιο και άλλοι με το μνημόνιο. Υπάρχει μια διαφορά. Θα την κρίνει η ιστορία. Αλλά χωρίς δημοσιονομική σταθερότητα δεν μπορεί να προχωρήσει η χώρα. Σήμερα όμως το κράτος δεν είναι φερέγγιο απέναντι στους πολίτες, κύριε Υπουργέ. Είστε βέβαιος. Και πρέπει να σας πω. Ποιος θέλει το κράτος. Για να ακούσω, εγώ θα χαρώ πολύ. Το θέλει η κυβέρνηση. Για να ακούσουμε. Ποιοι είναι πάνω. Η Νέα Δημοκρατία θέλει κράτος. Η Μπακογιάννη θέλει κράτος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Οι σοσιαλφιλελεύθεροι θέλουν κράτος. Κράτος θέλουν μόνο οι προοδευτικοί άνθρωποι. Μόνο οι προοδευτικοί άνθρωποι. Το Πασόκ κυβερνά. Δεν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Χαίρομαι εγώ γιατί αυτή η διένεξη γίνεται και στην Ισπανία αυτή τη στιγμή. Και στην Ιταλία και στη Γερμανία και στην Αυστρία και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Σκανδιναβία. Είναι μια σύγκρουση. Γιατί όλα αυτά. Δεν τα πράττει, δεν τα κάνει πράξη η κυβέρνηση. Καταρχήν πρέπει... Όταν είναι αφαιρέγει,
γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Τι επενδύσει να γίνουν, κύριε Υπουργέ, όταν το κράτο, το ίδιο το κράτο, η κυβέρνηση. Το κράτο, βέβαια. Το κράτο είναι αφαιρέγγιο στην κυβέρνηση. Γι' αυτό. Θέλετε να σα πω παραδείγματα. Τι έγινε. Πώ θα προχωρήσει. Δεν τα γίνεται εδώ. Πώ θα προχωρήσει. Το κράτο τα για όλα. Πώ θα προχωρήσει. Το διωγγωμένο δημόσιο. Τα κουτάκια. Πώ θα προχωρήσει η τουριστική πολιτική, κύριε Υπουργέ, όταν οφείλουν χρήματα από χρηματοδοτήσει. Αυτά που επιχορηγήσει το κράτος. Ναι, να σε αυτούς τους επιχειρηματίες. Πώς θα προχωρήσει. Ένα δευτερόλεπτο θα ήθελα να με ακούσει την προσοχή. Βεβαίως. Σας ακούω. Βγήκαν τα φορολογικά στοιχεία. Ζητώ συγγνώμη για τον τώρα της πολιτικής. Ναι, παρακαλώ. Το 2010 βγήκαν τα φορολογικά στοιχεία της χώρας. Δείτε λοιπόν τη ληστεία. Οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί συνέβαλαν στα φορολογικά έσοδα με 74 δις. Οι βιομήχανοι με 8 δις. Το ακούτε. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με 4 δις. Τα ακούτε. Και μιλάτε τώρα ότι πρέπει να πληρώσει το κράτος τα έργα για τον τουρισμό με τέτοια φορολογική ασυδοσία. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Και η φορολογική ασυδοσία, είπα στην αρχή, 20 χρόνια, κάθε χρόνο, το μεγάλο κεφάλαιο και το μεσαίο κεφάλαιο, κυρίως το παραστατικό που δεν παρήγαγε και τίποτα, φοροδιαφυγή 40 δις. Πολλαπλασιάστε 40 δις επί 20, 800 δις. Εις φοροδιαφυγή 200 δις. Ένα τρεις. Πώς θα αναθεμαρθεί η οικονομία, κύριε. Για να αλλάξουμε την οικονομία, λοιπόν, θα πρέπει να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Με ποιο τρόπο. Θα πρέπει να κάνει. Όταν οφείλετε χρήματα από επιχορηγήσεις, κύριε Υπουργέ. Μια εκπομπή που θα έπρεπε να κάνετε εσείς που είστε και μάχημοι και εχμηροί και στην πρώτη γραμμή. Για πιάστε εδώ να δούμε πόση φοροδιαφυγή έχει η Κέρκυρα. Για να πάμε στο ψητό. Για να δούμε λοιπόν πώς είναι τα χαμηλά εισοδήματα, ποιος είναι τα όρια της φτώχειας που κοντεύει 30%. Κύριε Υπουργέ, να δούμε τα πραγματικά θέματα. Προφανώς. Για να δούμε ότι το 20% των πλούσιων Ελλήνων εφταπλασίασε και φέτος τον πλούτο του και πέρσι και αντιπρόπαση. Προφανώς δεν καταλάβατε δηλαδή, και την ουσία. Ένας που είχε πέρσι 7 δις, ένα δις τα έκανε 7. Σύμφωνοι. Ενώ οι εργαζόμενοι δεν πήραν ούτε αυξήσεις. Σύμφωνοι. Αλλά αυτά γινότανε 15 χρόνια. Σύμφωνοι, κύριε Υπουργέ. Για να γίνει αυτός ο διάλογος για την οικονομία. Και γι' αυτό και διαφώνησα με αυτήν την οικονομία και παλιότερα. Αυτή, ναι, ναι, αλλά δεν είναι προσωπικό το θέμα, είναι πολιτικό. Και, αντελώς εντάξει, πολιτικό. Ο ρόλος προσωπικότητας στην ιστορία του ανθρώπου είναι θεμελιώδης, αλλά κακά τα ψέματα, οι δυναμικές όταν δημιουργούνται... Όταν λοιπόν καλεί το κράτος να πληρώσει, θα συζητήσουμε για τη φοροδιαφυγή του μεγάλου και του παραστικού κεφαλαίου, θα συζητήσουμε για τα 600 δις που λέγεται ότι έχουν καταθέσει στην Ελβετία και τώρα οι ελβετικές αρχές είπαν ότι θα βγάλουν τους καταλόγους και θα αρχίσει η φορολογία των καταθέσεων. Πάρα πολύ ωραία. 600 δις δύο φορές το δημόσιο χρέος της χώρας. Και να μιλάνε ότι φταίνει οι μισθωτοί, ότι φταίνει οι συνταξιούχοι, ότι φταίνει οι επαγγελματίες. Μα... Κύριε Υπουργέ, για στον να κύριο Κωνσταντίνο αυτά, κύριε Υπουργέ. Όχι, στα κεντρικά κανάλια. Σε εμάς τα λέτε. Στα κεντρικά κανάλια που έγιναν συμμορίες και κεντρικά... μέσα μαζικής εξαπάτησης της ελληνικής κοινωνίας. Η κυβέρνηση, στην κυβέρνηση της συντροφής είναι 15 μήνες. Ο Παπακωνσταντίνου είναι 15 μήνες. Αυτή τη στιγμή στο τιμόνι της οικονομίας της Ελλάδος είναι ο Παπακωνσταντίνου, κύριε Υπουργέ. Το πάρτι κρατούσε 15 χρόνια. 15 χρόνια η χώρα έλειξε. Και οι αυτοπλασιασμός του πλούτου... Δεν θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, ακούστε, 15 χρόνια οι φοροφυγάδες και οι αυτοπλασιασμός του πλούτου... Εάν έχει όλα... 1,5-3, 4 φορές ας το χρέος. Ας αλλάξει κάτι. Αλλά προς όφελος των χαμηλόμισθων. Ναι, όχι εις βάρος των χαμηλόμισθων. Βλέπετε όσο... Και των χαμηλοσυνταξιούχων. Ακούστε. Βλέπουν ότι έχουν επιλεγμένα πρόσωπα να μυθέτουν αυτά τα θέματα. Ότι έχουν φάει τα τελευταία 15 χρόνια 4 φορές το χρέος. Και κάνουν κάτω ότι φταίνει οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί και όσοι άλλοι εργαζόμενοι. Ναι, αλλά επαναλαμβάνεται αυτό όμως όχι, που λέτε. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνεται τώρα, ακόμα τώρα και σήμερα. Φτάσαμε ποιος το πληρώνει το πάπλωμα, κύριε Υπουργέ. Ακούστε. Τώρα οι εργαζόμενοι το πληρώνουν το πάπλωμα. Τώρα ζητάει το λογαριασμό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έστω τώρα λοιπόν το λογαριασμό. Αλλά επί 15 χρόνια σιλάνε όλοι. Σιωπή. Ναι, πάρτι, φοροδιαφυγή, κομπίνα. Πλούτος εφταπλασιασμός των πλούσεων. Κάνετε λάθος. Όχι, δεν κάνω. Δεν στην ελληνική περιφέρεια, κύριε Υπουργέ, δεν υπήρξε σιωπή. Τι λέτε, υπήρξε, δεν παρήκει πλούτος στην περιφέρεια. Σύγκρουση. Ναι, ναι, εγώ μπορώ να κρίνω την πραγματικότητα από την τοπική κοινωνία στην οποία ζω. Και στο κομματικό πεδίο. Άστο το σωματικό. Σε επίπεδο κοινωνίας. Σύγκρουση, καταγγελία. Αλλά ξέρετε ποιο είναι αυτοί που συμμετέχουν στα κόμματα δεν είναι πλούσιοι. Βεβαίως. Είναι εθελοντές. Αλλά υπήρχε... Ο πλούτος φτιάχτηκε από τον επιχειρηματικό και τον παραστικό κόσμο σε κύριε κάθε Υπουργέ, περιφέρεια. Δώστε μου μια απάντηση όμως σε ένα θεμελιώδες ερώτημα. Εγώ καταλαβαίνω την αγωνία σας και αν θέλετε και την ορθότητα της επισήμανσής σας να στραφούμε σε μια συζήτηση και σε μια απόφαση για την πραγματική οικονομία. Αυτό πώς θα γίνει. Με ποιες προϋποθέσεις και με ποιους ανθρώπους. Σωστό. Όταν σωστό, το κόμμα σας σήμερα δεν συζητά πολιτικά. Με δεν υφίσταται κομματική συμφωνούμε. Οργάνωση. Συμφωνούμε. Λοιπόν, πώς θα γίνει. Έτσι λοιπόν. Άρα λοιπόν με όρους. Πρώτον. Θα πούμε ότι θέλουμε βιώσιμη οικονομία πια.
Και όχι να στείλουμε ντουβάρια. Γιατί συνάντησε σήμερα κάτι φίλο του Προέδρου στην πόλη και είπαν ότι σταμάτησε η οικοδομή. Είναι δυνατόν, είμαστε οι πρώτοι, κοντεύουμε να γίνουμε η πρώτη χώρα, είμαστε δεύτερη, κρίνεται αν είμαστε η πρώτη ή δεύτερη χώρα, στον κόσμο, στην ιδιώκτη κατοικία. Ξέρετε πόσοι πόροι εθνικοί δαπανήθηκαν για να έχουμε ένα σωρό σπίτια, αντί να πάνε τα χρήματα στη βιομηχανία και σε επιχειρήσεις. Είναι θέμα λοιπόν, θέλουμε βιώσιμη οικονομία ή ντουβάρια. Δεύτερο, θέλουμε ποιοτική οικονομία ή να φτιάχνουμε μεγένθηση. Γιατί τι ήταν οι ρυθμοί ανάπτυξης επί Σιμίτη και επί Καραμαλή. Μεγένθηση ήταν. Στον αέρα. Μόλις τελείωσε να ρέει το χρήμα το δημόσιο, σταμάτησαν τα πράγματα. Τρίτον, θέλουμε ποιότητα. Θέλουμε ανταγωνιστικότητα σε βάθος ή πρόχειρη ανταγωνιστικότητα. Θέλουμε, γιατί μαζί με την αυτή την ανάπτυξη θέλουμε άλλη παιδεία. Πιο ουσιώδη. Και όχι απλώς δίνουμε χαρτιά. Γιατί άκουσα που κλείνουν μερικά ΤΕΗ, ενσωματώνται σε άλλα. Ξέρετε ότι έχουμε πολύ σοβαρότερο πρόβλημα από τα ΤΕΗ. Έχουμε κρίση υπερεπαγγελματισμού. Η χώρα χρειάζεται 30.000 υγειονομικούς και έχει 85.000. Ξέρετε τι κάνουν κάθε Δευτέρα πρωί πάνω από 55.000 υγειονομικοί. Καθιστούν τεχνητά ασθενείς τη μισή χώρα για να δουλεύουν τα διαγνωστικά κέντρα υγείας, τα οποία αλαφυραγώγησαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Ξέρετε ότι έχουμε υπερπληθώρα δικηγόρων. Ότι έχουμε υπερπληθώρα μηχανικών. Έχουμε λοιπόν μια χώρα η οποία αφέθηκε να λειτουργεί με βάση τη θέληση του καθενός και χωρίς ένα σχέδιο. Χρειάζεται σχέδιο η χώρα. Αυτά όμως τα λέγαμε πάρα πολύ, πολλά χρόνια και μας λέγανε γραφικούς. Δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Δεν ήμασταν κάτω από την πότα της μεγάλης επιχείρησης που πολλαπλασιάζει τον πλούτο της κάθε χρόνο πάρα από 7 φορές. Εγώ δεν αμφιβάλλω. Κάτω από την πότα των φοροφυγάδων. Κάτω από την πότα αυτό που κάνανε διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Κύριε Υπουργέ. Και τώρα τι λένε, ότι φταίνε 10 λαμόγια του Πασό και 10 της Νέας Δημοκρατίας. Τα λαμόγια πόσα να πήραν. 500 εκατομμύρια δολάρια. Ένα δις, δύο δις. Εδώ μιλάμε για 400 δις χρέος. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Ως εκ τούτου λοιπόν τώρα να χαμηλώσουν οι τόνοι, να φανεί πραγματικότητα ότι η χώρα πρέπει να γυρίσει να παράγει, να εξάγει, να φτιάξει θέσεις εργασίας, να μην υπάρχει φοροδιαφυγή στο μεγάλο κεφάλαιο και στο παραστικό κεφάλαιο και να μην υπάρχει τέτοιος υπερβάλλον πλούτος. Ξέρετε, κυβερνάει χρηστιδημοκρατία στην κεντρική Ευρώπη. Ο πλούτος που επιτρέπει στο κεφάλαιο είναι να πολλαπλασιάζει το κεφάλαιο κάθε χρόνο τον πλούτο του επί 3,5 φορές. Στην Ελλάδα, από το 1990, το κεφάλαιο πολλαπλασιάζει τον πλούτο κάθε χρόνο επί 7 φορές. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Αφορολόγητος πλούτος και πλούτος απαράδεκτος για την ίδια την καπιταλιστική μέχρι δομή λοιπόν, της ελληνικής κοινωνίας. Κύριε Υπουργέ, μέχρι λοιπόν να αρχίσει η χώρα μας να παράγει, όπως λέτε. Άμπρα. Εγώ λέω, σωστό. Τι θα γίνει όμως σε αυτό το μεσοδιάστημα? Δεν θα υπάρχουν γιατροί στο νοσοκομείο, παράδειγμα. Όχι. Τα νοσοκομεία πρέπει να λειτουργήσουν. Δεν θα κουνιέται φύλλο. Όχι, όχι. Τα νοσοκομεία πρέπει να λειτουργήσουν. Πώς όλα αυτά θα κινηθεί, πώς θα αναθεματιστεί η οικονομία? Ακούστε, τα νοσοκομεία πρέπει να λειτουργήσουν. Θα την πληρώσουν οι καμπυλοί συνταξιούχοι, οι χαμηλόμισθοι. Θα υπάρχει, η ανεργία συνεχώς θα αυξάνεται. Εγώ σας βάζω προβλήματα έτσι. Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν τώρα να κάνουμε ένα κίνημα όλοι πανελλαδικά, εμπρός να γυρίσουμε στην παραγωγή. Εμπρός. Και θεωρώ θετικό και θεωρώ θετικό το ότι ήδη 60.000 νέοι άνθρωποι γυρίζουν στην Ήπεθρο να αρχίσουν να παράγουν ξανά αγροτικά προϊόντα. Γίνεται, κύριε Υπουργέ, από τη μια μέρα στην άλλη αυτή. Όχι. Έλεος δηλαδή. Αλλά όμως είδατε ότι μπήκαν σε πρόγραμμα των νέων αγροτών και άρχισαν να παίρνουν προγράμματα. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι δύσκολη δουλειά, έχετε απόλυτα δίκιο. Αλλά εκεί θα πάμε πια. Στο παράγειν. Το παράγειν δεν έχει μέλλον. Δεν ξέρω. Και όσοι έχουν θα πρέπει να καταβάλουν. Πώς θα τη βγάλουμε, κύριε Υπουργέ? Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό. Θα έχουμε μία κρίση. Πώς θα έχουμε κρίση. Θα την βγάλουμε όμως. Κρίση και είμαστε θα σε κρίση. Δεν είμαστε λοιπόν σε χαμηλόμισθοι. Σε ευμάρεια τώρα. Έτσι. Και εμείς έχουμε διαφωνία για το αν θα έπρεπε η κυβέρνηση να πάει πρώτα κάτω. Έπρεπε πρώτα απάνω. Να πει, ελάτε κύριε, τον πλούτο. Τον πλούτο που παρήχθη στη χώρα τελευταία 20 χρόνια. Να βάλουν πρώτα αυτή τον οβολό τους. Αυτά τα λέτε στην κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ. Φυσικά. Τα συζητάμε όχι μόνο στην κυβέρνηση. Πρώτα η κοινωνία τα ξέρει. Τα ξέρει το ΠΑΣΟΚ, ωραία. Τα ξέρουν τα άλλα κόμματα, εσείς είστε τα ξέρει η κυβέρνηση και γι' αυτό πιέζουμε η κυβέρνηση, τα κομματικά στελέχη. Η κυβέρνηση, ακούστε, αναρωτιέμαι, δεν είναι η κυβέρνηση σας καλεί. Είναι μικρό το παιχνίδι τώρα, δεν είναι σοκομματικό. Τώρα έχουμε μεγάλο θέμα. Η κυβέρνηση ισχυρίστηκε και ισχυρίζεται ότι θέλει να λύσει το θέμα του δανεισμού και του χρέους. Γιατί έχει να κάνει με μια ανεοφιλελεύθερη ομάδα, μην την πω αλλιώς. Με την κυρία Μέρκελ, έως τότε δηλαδή θα τους αφήσετε ήσυχους. Και να ξέρετε, για 6 μήνες θα έχουμε πολύ ζόρι. Μετά όμως θα μπούμε στο 12. Θα φύγει η Μέρκελ. Θα χάσει τις εκλογές. Οι Γερμανοί έχουν αποφασίσει. Θα αρχίσει από εκεί να ητάται ο νεοφιλελευθερισμός. Θα χάσει ο Σαρκοζή. Θα σηκώσει κεφάλι
ο κόσμος της Ευρώπης, που αυτή τη στιγμή είναι κάτω από αυτή την πότα του ελευθερισμού. Για να χαλάρωσουμε κι εμείς εδώ. Κύριε Υπουργέ, το 12 λοιπόν, θα αρχίσει μια αισιοδοξία γιατί θα αλλάξει η πολιτική ηγεσία στην Ευρώπη. Που είναι κρίσιμο θέμα. Εγώ δεν βλέπω να διαφωνούν, κύριε. Ακόμη και αν τα πιστεύουν αυτά, θα πρέπει να έχουν την κοινωνία μαζί τους. Και την κοινωνία, η κοινωνία δεν θα είναι μαζί, ξέροντας ποια είναι η αλήθεια. Όχι η προπαγάνδα, ωραία, η σπέκουλα και ο εκφασισμός αυτός που γίνεται σήμερα. Σας λέω όμως ότι αυτό τον εκφασισμό της κοινωνίας τον προωθούν συντρόφοι σας και στελέχοι σας. Να σας δώσω παραδείγματα. Θέλετε να γίνω πιο συγκεκριμένος. Ωραία. Για να υποστηριχτεί ο κύριος Μπεριάτος στα Ιόνια νησιά, ήρθε στην Κέρκυρα ο κύριος Παπανδρέου, συνοδευόμενος από 8 υπουργούς. Εάν σας δώσω, αγαπητέ μου κύριε Τζουμάκα, τις υποσχέσεις των υπουργών σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, για απλά λειτουργικά ζητήματα της τοπικής κοινωνίας, τα οποία μήνες τώρα πια όχι μόνο δεν έχουν δρομολογηθεί, πες το πολύ απλά Σπύρο, και υποσχέθηκαν στον κερκυραϊκό λαό αυτοί οι 8 υπουργοί που ήρθαν να δώσουν με τον Πρωθυπουργό. Άμεσα, πρώτων εκλογών, η προσωποποίηση καταστάσεων και συμπεριφορών, οι οποίες προκαλούν... Δεν είναι σωστά. Δεν είναι σωστά. Αν δηλαδή λέει άμεσα, δεν είναι σωστά. Εάν τα διαβάσετε και τα δείτε, θα μου πείτε τώρα... Λάθος. Εγώ πρέπει πάντα να υπάρχουν δεσμεύσεις, αλλά να δίνουν και κόστος και χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ. Να είστε καλά. Έχουμε εξαντλήσει μαχητικότατος ο κύριος Υπουργός. Και ακμαιότατος. Και ακμαιότατος. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, να έχετε και εσείς ένα ευχάριστο βράδυ. Καλή σας νύχτα.